Χριστούγεννα με εκεχηρία στα χαρτιά, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι Ουκρανοί κατηγορούν τους Ρώσους ότι ενώ μιλούσαν για κατάπαυση του πυρός, βομβάρδιζαν τον Ντονιέτσκ και τη Χερσώνα. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Στην ισοπεδωμένη από τους βομβαρδισμούς Μπούχα, οι πιστοί γιόρτασαν όσο μπορούσαν την παραμονή των Χριστουγέννων με κατάνοιξη. Свят у нас немає. Ми залишились без Нового року, без Різдва. Лучше бы дали спокойно жить. Было бы гораздо лучше. Ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε το δικό του μήνυμα για τα Χριστούγεννα, μιλώντας για μια μεγάλη ουκρανική οικογένεια. Я щиро вітаю мільйони українських родин, які сьогодні збираються разом, аби провести святий вечір і зустріти першу зорю. Вона сповіщає про Різдво Христове. Це свято злагоди та єднання сім'ї, а всі ми разом велика українська родина. Η Δύση κατηγορεί τη Μόσχα για υποκρισία και στέλνει άρματα μάχης στο Κίεβο. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, επέλεξε να παρακολουθήσει μόνος του τη χριστουγεννιάτικη λειτουργία σε καθεδρικό ναό του Κρεμλίνου, αντί να βρεθεί κοντά σε άλλους πιστούς. Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος χωροστάτησε στο ναό του Σωτήρος στη λειτουργία των Χριστουγέννων.